απαντήστε μου, πώς. Απαντήστε μου ειλικρινά. Ως Νέα Δημοκρατία, φοβάστε τις κάλπες τώρα? Έλα, το θέλω, το έχω κλείσει. Δηλαδή, να το πάμε λίγο λογικά, κυρία Μπουζουκού μου. Τι έχει να χάσει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές? Πείτε μου. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Με το χέρι στην καρδιά, πιστεύω ότι κινδυνεύουμε να μην είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση? Πείτε μου. Το ερώτημα είναι προς τον κύριο Μεμαράκη. Άρα με συγχωρείτε. Ο κύριος Μεμαράκη τι έχει να χάσει, πείτε μου? Ο κύριος Μεμαράκη έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μετά το δημοψήφισμα σε μια μεταβατική διαδικασία. Έγινε τώρα πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας που κανείς δεν τον αμφιβητεί και όλοι τον στηρίζουμε για να γίνει πρωθυπουργός απολύτως νόμιμος και σταθερός. Τι έχει να χάσει ο κύριος Μεμαράκη στις εκλογές? Πείτε μου, τι έχει να χάσει? Μπροστά μας η απόφαση του κόμματος είναι να έχουμε μέχρι το Μάρτιο την διαδικασία αλλαγής αρχηγού. Στη χειρότερη για μας περίπτωση θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία. Άρα η Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές, ναι, και ειδικά ο Βαγγέλης Μεμαράκης, δεν έχει να χάσει απολύτως τίποτα για να φοβάται. Μάλιστα. Στη χειρότερη περίπτωση θα είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα. Προσέξτε ποιος έχει να χάσει όμως. Ναι, ελάτε έχει για να δώσω λόγο στην κυρία. Θα σα εξηγήσω τώρα, κύριε Γεωργιάδη. Αν κερδίσει ξανά ο Τσίπρας, εγώ του πραγματικά το απέφχομαι να μην συμβεί.